Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, είμαστε μαζί σας σήμερα. Συμπαραστευόμαστε στον αγώνα σας, γιατί και εμείς έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους που δουλεύουν σε αντίστοιχες συνθήκες όπως εσείς, που δουλεύουν με την απαράδεκτη ομοιρία των εργολαβικών εργαζόμενων, των ενοικιαζόμενων, σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια και μάλιστα ακόμα και στη διανομή. Ο πρόσφατος μεγάλος απεργιακός αγώνας των διανομέων στην Ιφούτ απέδειξε ότι αυτός ο αγώνας που δίνετε κι εσείς είναι όχι μόνο δίκαιος, αλλά και αποτελεσματικός. Μπορεί να φέρει αποτελέσματα, μπορεί να μαζικοποιηθεί, μπορεί να αυτό τα πάνω κάτω. Γιατί 2.000 διανομή στην Ιφούτ κατάφεραν με τη μεγάλη τους απεργία, με την κοινή δράση των σωματείων τους, να αποκτήσουν συμβάσεις αορίστου χρόνου απευθείας με την εταιρεία. Γιατί κανένας από αυτούς δεν δούλευε απευθείας με την Ιφούτ. Ήταν όλοι ενοικιαζόμενοι εργολαβικοί διανομής. Όποιος λοιπόν λέει, είτε είναι αφεντικό, είτε είναι κυβέρνηση, ότι αυτά δεν γίνονται, ας κοιτάξει λίγο πίσω πριν 2 μήνες τι κατάφεραν αυτοί οι εργαζόμενοι. Κανένας δεν πρέπει να σκύψει το κεφάλι στο όνομα του συσχετισμού. Κανένας δεν πρέπει να πιστέψει ότι οι εργοδότες είναι πιο δυνατοί. Εμείς είμαστε πιο δυνατοί. Και σήμερα το αποδείξατε κι εσείς. Μάλιστα ενημερωθήκαμε ότι από χτες η εταιρεία έτρεμε στην ιδέα στο να απεργήσετε και να μην πάτε στη δουλειά. Ενημερωθήκαμε ότι από χτες η εταιρεία έλεγε στους εργαζόμενους εργολαβικούς ότι άλλο είστε εσείς και άλλο οι άλλοι που δουλεύουν στα ΕΛΤΑ, οπότε πρέπει να έρθετε στη δουλειά. Ποιοι το λέγανε αυτό? Δεν το λέγανε οι εργολάβοι, το έλεγε η ίδια η εταιρεία. Γιατί αυτή έχει την ανάγκη από τη δουλειά, πιο πολύ από εμάς. Αυτό λοιπόν απέδειξε ότι αυτοί φοβούνται περισσότερο τη δική μας δύναμη, στο βαθμό που μεγαλώσει, που μαζικοποιηθεί, που δυναμώσουμε τα σωματεία μας και αποκτήσουν κοινή δράση σε κάθε χώρο δουλειάς, όλα τα επιχειρησιακά μαζί με το κλαδικό σας συνδικάτο. Γι' αυτό λοιπόν